Αγαπητοί απόφοιτοι, σίγουρα είχατε φανταστεί αλλιώς τη μέρα αυτή. Πιο πανηγυρική, γεμάτη βαβούρα, κόσμο και φόρτιση. Έλαχε όμως σε εσά να βιώσετε μια ιδιαίτερη αποφύτιση, προσαρμοσμένη σε μέτρα, περιορισμούς και στην υπέρτατη ανάγκη της διαφύλαξης της δικής σας υγείας, αλλά και όσων βίωσαν παράλληλα με εσά το ταξίδι της γνώσης. Σκέφτηκα προ στιγμή ότι είναι ατυχία για κάποιον να μην μπορεί να αποφυτίσει, παίρνοντα το πτυχίο του πάνω στην εξέδρα της αναγνώριση, με το χειροκρότημα των δικών του ανθρώπων και των άλλων παριστάμενων. Αυτή είναι η αυθόρμητη ανθρώπινη αντίδραση, άλλωστε, βασισμένη στο πρότυπο τελετών αποφύτηση όπω αυτέ καθιερώθηκαν εδώ και δεκαετίε. Η πιο νυφάλια αξιόλογηση των πραγμάτων είναι κάπως διαφορετική. Η αποφύτισή σας μέσα σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Αποτελεί τη νίκη της γνώσης πάνω στον αναγκαίο περιορισμό που επέφερε η πανδημία. Αποδεικνύει ότι από εσάς επιλεγήσα εκπαιδευτική διαδικασία ήταν όχι απλά μια λύση ανάγκης που υιοθετήθηκε αντανακλαστικά για να γίνει εφικτή η φύτισή σας, αλλά μια συνειδητή επιλογή που κρίνεται πλέον ως η πιο στιβαρή, απρόσκοπτη και ασφαλής εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορείτε περήφανα να πείτε ότι είσαστε μπροστά από την εποχή σας. Πρωτοπορήσατε, προνοήσατε και επιβραβευτήκατε για την επιλογή σας αυτή. Η πανδημία έδειξε ότι η ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης. Έδειξε επίσης ότι η επιτυχής υιοθέτηση και ποιοτική εφαρμογή της δεν είναι τόσο εύκολη όσο κάποιοι ενδεχομένως να νόμιζαν υποτιμώντας εμέσως τα πανεπιστήμια που την παρήχαν. Βλέποντας υφήλιο, την ο πανικόβλητη να επιχειρεί να διασφαλίσει την εκπαιδευτική, επιχειρησιακή και επιχειρηματική τη συνέχεια μέσα από την οθόνη του υπολογιστή και τα προγράμματα τηλεδιασκέψεων, σίγουρα νιώσατε ότι σπουδάζατε στο σωστό μέρος. Γιατί, για το ανοιχτό πανεπιστήμιο, η ανοιχτή και εξαποστάσεως διαδικασία μάθησης είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ανάρτηση στερεότυπων μορφών κειμένου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Για κάποιους από εσάς, η παρούσα συγκυρία σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε δίπλα σας τους γονείς σας ή άλλα αγαπημένα πρόσωπα που λόγω ηλικία ή υγεία κρίνονται ως ευάλωτα και ως εκ τούτου πρέπει να προστατευθούν. Είμαι βέβαιος ότι η δυσκολία αυτή δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο την περηφάνειά τους για την επιτυχία σας. Αντίθετα, η απόκτηση ενός ακαδημαϊκού τίτλου είναι από τις στιγμές εκείνες της ζωή του ανθρώπου που όλοι θυμόμαστε. Η γέννηση ενός παιδιού, μια ανθρώπινη απώλεια, η απόκτηση ενός πτυχίου, όλες σημαντικές στροφές στην προσωπική σας πορεία που κανείς δεν μπορεί να τις διαγράψει. Όλοι χρειαζόμαστε καλά νέα αυτή τη δύσκολη περίοδο και η σημερινή σας αποφύτιση είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Όχι απλά γιατί προσθέτεται ένα πτυχίο στο βιογραφικό σας, αλλά κυρίως επειδή αυτή η συγκυρία μας υπενθύμισε τη σημασία της γνώσης, της έρευνας της αριστείας. Την ώρα που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται, όλα παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Το μέτριο ή το ανάλαφρο μπαίνει στο περιθώριο, το ουσιαστικό και το άριστο έρχεται στο προσκήνιο. Είναι οξύμορο που έπρεπε να φτάσουμε σε τέτοια υπαρξιακά σημεία για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της γνώσης και της επιστήμης για την ανθρωπότητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη φαρμακολογία, στην επιδημιολογία ή σε άλλους κλάδους της ιατρικής επιστήμης. Η πανδημία έχει επαναφέρει ουσιαστικά την επιστήμη στο προσκήνιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, τεχνολογικών, εφοδιαστικών, εκπαιδευτικών και άλλων πτυχών της κρίσης. Ποτέ ξανά στο πρόσφατο παρελθόν δεν δόθηκε τόσο στηλεοπτικός χρόνος και τόση προσοχή και βήμα έκφρασης σέσης από το πολιτικό προσωπικό στους πραγματικά άριστους. Η σημερινή σας αποφύτηση σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, αλλά σε ένα πιο δεχτικό ακροατήριο. Γιατί πλέον όλοι καταλαβαίνουν τι θα πει «working from home» studying from home, teleconferencing from home, σε περίεργες ώρες, με παιδιά δίπλα τους να κλαίνει ή να προσπαθούν να τους αποσπάσουν την προσοχή και με άγνωστα άτομα στην άλλη πλευρά της πλατφόρμας, χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης σύνδεσης με αξιοποίηση της φυσικής παρουσίας. Σήμερα, κανένας δεν θα τολμήσει να υποτιμήσει το πτυχίο σας, επειδή δεν λήφθηκε από αυτό που οι πλήστοι θεωρούσαν στο δικό τους πλαίσιο αντίληψης ως κανονικό πανεπιστήμιο. Γιατί πλέον η έννοια κανονικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτική εξαποστάσεως και ανοιχτή εκπαίδευση ακόμη και από τα συμβατικά πανεπιστήμια. Η νέα παγκόσμια κανονικότητα επιβάλλει τη διαθεσιμότητα ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση ως ζωτικό στοιχείο ανθεκτικότητας. Αγαπημένη μας απόφοιτοι, σήμερα το όχημα της ζωής σας αφήνει πίσω του μια σημαντική στροφή. Ο δρόμος όμως δεν έχει τελειώσει. Η αξιοποίηση του ακαδημαϊκού σας τίτλου και της εμπειρίας σας ως φοιτητές στο ανοιχτό πανεπιστήμιο επαφίεται σε εσά. Πολλέ φορέ λέω στα δικά μου παιδιά ότι το πανεπιστήμιο είναι σαν τραμπολίνο σε παιδικό πάρκο. Όσο δυνατότερα πατήσει, τόσο πιο ψηλά θα φτάσει. Για μα, η επιτυχία των αποφύτων μα είναι η πιο μεγάλη αναγνώριση και η πιο πιστική διαφήμιση. Από σήμερα είσαστε όλοι πρεσβευτές μα στην κοινωνία. Αυτό μα τιμά και μα γεμίζει ευθύνη, γιατί στα δικά σα πεπραγμένα και επιτεύγματα αντανακλάτε το επίπεδο της εκπαίδευσης που λάβατε στο Πανεπιστήμιό μας. Έχουμε πλέον πάνω από 6.500 αποφύτους. Πολλοί από αυτούς διαπρέπουν σε σωρή επαγγελμάτων στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο έχουμε υποχρέωση απέναντι στο φορολογούμενο και στην κοινωνία να εξελισσόμαστε και να διευρυνόμαστε ως οργανισμός και ως εκπαιδευτική οντότητα πιστεύουμε πολύ έντονα ότι σε συγκυρίες όπως η παρούσα, λογιστικές σκέψεις μείωσης προϋπολογισμών ή παγώματος αναπτυξιακών επενδύσεων δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση. Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στα δημόσια πανεπιστήμια, να εμβαθύνει τη μεταξύ τους συνεργασία και να διασφαλίσει την ποιοτική αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητά τους. Αυτή είναι και η καλύτερη συνταγή εξόδου από την οικονομική κρίση που φέρνει η πανδημία. Ειδικότερα για το ανοιχτό πανεπιστήμιο, θεωρούμε εκ των όν ουκάνευ τη βαθμιαία σημαντική αύξηση του αναπτυξιακού μας προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2021 με 2024, τη συνεισφορά της Πολιτείας για την αγορά ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, τη στήριξη της πρωτοβουλίας μας για την ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενός εντελώς νέου πυλώνα διαβίου μάθησης. Η μη επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρο θα αποτελέσει τροχοπέδι για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του ανοιχτού πανεπιστημίου. Αγαπητοί απόφοιτοι, σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σας βήματα. Το πανεπιστήμιο σας θα είναι πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ευχόμαστε επίσης υγεία σε εσά και στους αγαπημένους σας, για να μπορέσετε μαζί να χαρείτε τους καρπούς της προσπάθειάς σας.